Η πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση κύριων σημείων της έκθεσης των αστυνομικών ανακριτών αναφορικά με τη διερεύνηση του ενδεχομένου χρηματοδοτήσεων από την εταιρεία Focus Maritime Corporation προς κυπριακά πολιτικά κόμματα δεν μας έκανε σοφότερους, καθώς όλα όσα ανέφερε ο Κώστας Κλειρίδης ήταν ήδη γνωστά. Έδωσε όμως την ευκαιρία στο Γενικό Εισαγγελέα να απορρίψει ως άδικα και απαράδεκτα δημόσια σχόλια και αναφορές που υπήρξαν για υπέρμετρη καθυστέρηση στην υπόθεση. Είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες που απέτησαν την ανάλωση τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αστυνομία. Ακούστηκαν ακόμα και φωνές περί κουκουλώματος ή δυστοκίας από το Γενικό και Εισαγγελία κλπ. Όλα αυτά είναι τελείως απαράδεκτο. Έχει συμπληρωθεί προχθές η αστυνομική διερεύνηση, έχει υποβληθεί η έκθεση και σήμερα βρίσκομαι ενώπιον σας υποχρεωμένος για σκοπούς διαφάνειας να αποκαλύψω τα κύρια σημεία. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση των αστυνομικών ανακριτών, ανέφερε ο Κώστας Κλειδίδης, δεν οδηγούν στο συμπέρασμα της διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Για σκοπούς διαφάνειας, αν και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση δεν οδηγούν προς την διάπραξη οποιοδήποτε ποινικών αδικημάτων, εντούτοις είναι ένα θέμα μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος και για σκοπούς διαφάνειας είναι ορθόν και πρέπον όπως δημοσιοποιηθούν. Ανακοινώνοντας τα κύρια σημεία της έκθεσης, αναφέρθηκε στο ποσό που σύμφωνα με τους ανακριτές φέρεται να επωφελήθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την εταιρεία Focus του Μιχάλη Ζολότα. Το συνολικό ποσό με το οποίο διαπιστώνουν ότι έχει επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν με τρία διαφορετικά εμβάσματα από τη Focus και ανέρχεται σε 600.000 ευρώ. Παραμένει εκκρεμής η εκτέλεση ενός ακόμα αιτήματος δικαστικής συνδρομής από την Ελλάδα σε σχέση με το θέμα τούτο. Σε σχέση με τα εμβάσματα, τα οποία πιθανώς να σχετίζονται με το ΑΚΕΛ, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι το ποσό ανέρχεται συνολικά σε 881.430 ευρώ και αφορά αεροπορικά εισιτήρια τα οποία πληρώθηκαν από τη Focus και εκδόθηκαν εκ μέρους της Εγνατία Travel σε Κύπριους φοιτητές, πιθανόν για τις προεδρικές εκλογές του 2008, σύμφωνα με καταθέσεις. Συμπληρώσε ότι το μόνο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη συσχέτιση των ποσών αυτών με το ΑΚΕΛ είναι οι καταθέσεις που έδωσαν στους ανακριτές συγκεκριμένοι επιβάτες που ταξίδεψαν κατά τον ουσιώδη χρόνο με τα συγκεκριμένα εισιτήρια μέσω της φοιτητικής οργάνωσης Προοδευτική. Ανέφερε επίσης ότι εντοπίστηκαν 20 πρόσωπα και λύθηκε η κατάθεση από 10. Περισσότεροι από αυτούς πρόσθεσαν ότι τα έξοδα μετάβασης τους τα πλήρωσε η προοδευτική, η οποία, όπως πρόσθεσε ένας, υποστήριζε την υποψηφιότητα του κυρίου Δημήτρη Χριστόφια, ενώ άλλος ανέφερε ότι τα έξοδα τα πλήρωσε το ΑΚΕΛ. Δύο πρόσωπα κατάθεσαν ότι δεν θυμούνταν αν πλήρωσαν ή πόσα πλήρωσαν για τη μετάβασή τους, ενώ ένα πρόσωπο ανάφερε ότι ήρθε μέσω της προοδευτικής, όπως όλοι οι άλλοι, και επλήρωσε 120 ευρώ λόγω κάποιας ενδιάμεσης πτήσης. Ο Γενικός Εισαγγελέας, αφού ξεκαθάρισε ότι στο πλαίσιο των γενικότερων ερευνών για την οικονομία όλα τα θέματα μπορούν να ανοίξουν και πάλι, έψεξε για άλλη μια φορά το θέμα των διαρροών. Το πώς θα διορθωθεί αυτό, πολύ αμφιβάλλω αν μπορεί να διορθωθεί, αλλά πρέπει ο καθένας επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του.